περιμένει ο κύριος Χρήστος Σταϊκούρας, βουλευτής Τομέας Δημοκρατίας και Τομέαρχης Οικονομικών της Δημοκρατίας και επίσης πρώην αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών. Καλή σας μέρα, κύριε Σταϊκούρα. Καλή σας μέρα. Κάντε μας ένα πρώτο σχόλιο για την χθεσινή δήλωση του Πρωθυπουργού, γιατί μας επιτιμούν οι ακροατές μας που του χαρακτηρίζουμε διάγγελμα. Ας το λέμε δήλωση. Ήταν ένας διχαστικός λόγος που επανέφερε διαχωριστικές γραμμές και την επιχειρηματολογία του ή εμείς ή άλλοι, χωρίς ίχνος αυτοκριτικής και οράματος, γεμάτος από ψέματα και ανακρίβειες. Θα μου πείτε βεβαίως το πολιτικό DNA του κ. Τσίπρα. Αυτό έπρεπε να το περιμένουμε, αλλά αυτός ήταν ο χθεσινός λόγος. Επειδή από ό,τι νομίζω θα συμφωνείτε κι εσείς, αυτός θα είναι και ο προεκλογικός του λόγος, στην τελευταία συνεδρίαση της Βουλής είδαμε τη Νέα Δημοκρατία να απαντά σε αυτό το. Όχι με τους ίδιους χαρακτηρισμούς, αλλά τουλάχιστον σε αυτό το ύφος. Αυτή θα είναι η ατμόσφαιρα στα προεκλογικά μπαλκόνια τους επόμενους μήνες. Εμείς ως Νέα Δημοκρατία και ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας έγκαιρα είχε προειδοποιήσει. Και είχε πει ότι ως Νέα Δημοκρατία δεν πρόκειται να βουλιάξουμε στη λάσπη του κ. Τσίπρα και της κυβέρνησης. Δεν θα είμαστε ποτέ οι επισπεύδοντες, αλλά θα απαντάμε με στιβαρότητα και το πιο σημαντικό, με στοιχεία σε κάθε επίθεση που δεχόμαστε. Και όπως έχετε δει από το πρόσφατο παρελθόν, αυτοί που επικαλέστηκαν δήθεν ηθικά πλεονεκτήματα, βρέθηκαν από τη μία στιγμή στην άλλη αποκατήγοροι, απολογόμενοι. Κύριε Σταϊκούρα, το ερώτημα το δικό μου είναι από την πλευρά των οικονομικών εξελίξεων. Έχει την πολυτέλεια η χώρα να ζήσει μια τοξική, διχαστική, προεκλογική περίοδο με υποσχέσεις, με τσακωμούς ανάμεσα στα κόμματα την ώρα που τα ελληνικά ομόλογα εχθές, πρώτη μέρα που βγήκαμε τυπικά από το πρόγραμμα, ήταν στο 4,25 και πλέον μετράει ο χρόνος αντίστροφα μέχρι τη στιγμή που θα εξαντληθεί το μαξιλάρι και θα πρέπει να δούμε τι θα κάνουμε με τις αγορές. Θα μου επιτρέψετε να απαντήσω σε δύο διαστάσεις. Η πρώτη διάσταση είναι επί της ουσίας που είμαστε σήμερα. Και εγώ σε έναν τίτλο θα έλεγα ότι η θάκη του κ. Τσίπρα είναι ψεύτικη, ακριβή και αβέβαιη. Ψεύτικη διότι δεν έχουμε έξοδο από τα μνημόνια, έχουμε τυπική ολοκλήρωση του προγράμματος. Και αν θέλετε μπορώ να το αναπτύξω αυτό, από τη στιγμή που οι μνημονιακές πολιτικές συνεχίζουν και νέες θα προσθεθούν τα επόμενα χρόνια με προνομοθετημένα μέτρα. Οι δημοσιονομικοί στόχοι είναι υψηλοί, παραμένουν υψηλοί για πολλά χρόνια και δεκαετίες. Η δημόσια περιουσία είναι δεσμευμένη για διάστημα ενός αιώνα. Οι ρυθμίσεις για το χρέος κατώτερες των προσδοκιών και των αποφάσεων των Ευρωπαίων Εταίρων τις πρόσφατες. Θα τελούν υπό όρους και προϋποθέσεις τα επόμενα χρόνια και το κυριότερο η χώρα μπαίνει σε καθεστώς ενισχυμένης εποπτείας που για πρώτη φορά ενεργοποιείται στην Ευρώπη. Άρα είναι ψεύτικη η ΙΦΑΙ. Είναι ακριβή γιατί σύμφωνα με τους Ευρωπαίους εταίρους κόστησε 200 δισεκατομμύρια ευρώ, μέχρι 200 δισεκατομμύρια ευρώ. Και αυτό δεν είναι εκτιμήσεις αξιωματικής αντιπολίτευσης, είναι δηλώσεις των εταίρων που επικαλούνται, κάνοντας μια διαφορετική ανάγνωση, οι κυβερνώντες σήμερα. Και τρίτον είναι αβέβαιη ακριβώς για το λόγο που είπατε, γι' αυτό και το συνδέω τώρα με το ερώτημά σας, διότι δεν έχουμε εξασφαλίσει επαρκή, σταθερή και με χαμηλό κόστος χρηματοδότηση της χώρας από τις διεθνείς αγορές. Τι ζητούν οι διεθνείς αγορές συνεπώς? Ζητούν μια σοβαρή κυβέρνηση, μια υπεύθυνη κυβέρνηση, με ένα ρεαλιστικό και τεκμηριωμένο σχέδιο, η οποία θα υλοποιήσει αυτό το σχέδιο μέσα από διαθεωτικές αλλαγές, από μειώσεις φόρων, από ενίσχυση ρευστότητα στην οικονομία, διασφαλίζοντας και την πολιτική σταθερότητα. Δυστυχώς, αυτά η σημερινή κυβέρνηση δεν μπορεί να τα κάνει. Είστε βέβαιοι ότι οι αγορές ζητούν τη μείωση των φόρων ή ζητούν την όσο το δυνατόν πιο ισχυρή περιοριστική πολιτική, αυτό που ονομάζουμε τα ρυθμίσεις, γιατί στα βήματα του κυρίου Μητσοτάκη, ο οποίος με το δικό του σκεπτικό βεβαίως, δεν λέω, υπολογισμένα έχει εξαγγείλει μειώσεις του έμφυα, του ΦΠΑ κτλ. Στα βήματα του κινείται τώρα και ο κύριος Τσίπρας, βάζοντας και κάποια άλλα βέβαια ιδεολογικά ή παύλα ιδεολεπτικά στο τραπέζι. Πρώτα απ' όλα μιλάμε για μια κυβέρνηση, ξεκινώ από το δεύτερο σκέλος, η οποία στο δήθεν ολιστικό της σχέδιο για την ανάπτυξη, το οποίο δεν έχει κανέναν στόχο, κανένα χρονοδιάγραμμα, αναφέρει μέσα χαρακτηριστικά ότι η φορολόγηση στην Ελλάδα δεν είναι ιδιαίτερα υψηλή για τα ευρωπαϊκά δεδομένα. Άρα πώς είναι δυνατόν να πιστέψει κάποιος έναν πρωθυπουργό, ο οποίος επικαλείται στα κείμενά του ότι η φορολόγηση δεν είναι υψηλή. Ένα το κρατούμενο. Δεύτερον, άλλες χώρες που βγήκαν από τα προγράμματα, επικαλούμε την Κύπρο για παράδειγμα, μείωσαν φορολογικές συντελεστές και μειώθηκε και το κόστος χρηματοδότησης από τις αγορές. Ναι, αλλά ήταν και άλλο κράτος, έτσι, με άλλες δομές και άλλες αγκυλώσεις.
Άρα οι αγορές, εδώ θα έρθω να καταλήξω, ψάχνουν να δούνε πού θα επενδύσουν σε μια χώρα η οποία έχει μια κυβέρνηση με σοβαρότητα, σταθερότητα, υπευθυνότητα και η οποία υλοποιεί διαθεωρητικές αλλαγές, σωστά το επισημάνετε, ενισχύει την επιχειρηματικότητα, ενισχύει τη ρευστότητα στην πραγματική οικονομία, υλοποιεί δημοσιονομικούς στόχους. Το πόσο όμως θα υλοποιηθούν οι δημοσιονομικοί στόχοι κατά βιώσιμο τρόπο είναι κρίσιμο. Και οι αγορές ξέρουν, γιατί αυτό δείχνει το παρελθόν παγκοσμίως, ότι οι δημοσιονομικοί στόχοι επιτυγχάνονται με πιο βιώσιμο τρόπο όταν εντάζονται κυρίως στο σκέλος των δαπανών. Σωστά το λέτε αυτό, αλλά γιατί έχουν υμνούν τον Τσίπρα όλοι οι Ευρωπαίοι? Πρώτα απ' όλα θέλω να σας πω... Πολλοί Ευρωπαίοι, ας μην πούμε όλοι, ας μην γενικεύω κι εγώ, πολλοί Ευρωπαίοι. Μπορώ να σας δώσω δύο συνένα λόγους. Ο πρώτος λόγος είναι διότι η παρούσα κυβέρνηση υπέγραψε και υλοποιεί πράγματα που δεν δέχτηκαν η προηγούμενη κυβέρνηση. Σωστό και αυτό. Αυτό δεν θέλουν οι ξένοι όμως. Μου είπατε γιατί ημνούνε. Σας δίνω ερμηνείες συνεχώς. Αυτό θέλουν οι ξένοι. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι θέλει η χώρα. Και θα μου επιτρέψετε να σας πω ότι εγώ πολιτεύω με βάση τα συμφέροντα της χώρας. Μάλιστα. Άρα, πρώτο επιχείρημα είναι ότι οι δανειστές πέρασαν με τη σημερινή κυβέρνηση πράγματα που δεν μπορούσαν να περάσουν τις προηγούμενες κυβερνήσεις. Και ενδεικτικά θα σας πω ένα, το υπερταμείο αποκρατικοποιήσεων, στο οποίο δεσμεύεται η δημόσια περιουσία για έναν αιώνα. Υπερταμείο αποκρατικοποιήσεων που δεν υπάρχει σε καμία άλλη χώρα που βγήκε από τα μνημόνια. Ο δεύτερος λόγος είναι γιατί οι δανειστές προφανώς ικανοποιούνται από το γεγονός ότι ολοκληρώθηκε η χρηματοδότηση μέσω των προγραμμάτων. Άρα, ως χώρες, ως φορολογούμενοι αυτών των χωρών, δεν έχουν να δώσουν άλλα στην ελληνική κυβέρνηση, δεν έχουν να δώσουν άλλα στην Ελλάδα. Από την άλλη πλευρά όμως έχουν κρατήσει δεσμευμένη τη χώρα για τα επόμενα χρόνια. Πώς? Μέσα από την υλοποίηση διαθεωρητικών αλλαγών, μέσα από όρους και προϋποθέσεις για τη ρύθμιση του χρέους. Ξέρετε κάτι, συγγνώμη, ανοίγω μια παρένθεση, αλλά θεωρώ σημαντική. Και νομίζω ο κ. Παπαστάς που κάνει και οικονομικό ρεπορτάζ μπορεί να το επιβεβαιώσει. Σε καμία απόφαση του Eurogroup, ακόμα και το 2017, δεν υπήρχε αναφορά ότι όποια ρύθμιση το χρέος στο μέλλον θα τελεί υπό όρους και προϋποθέσεις. Σε καμία. Ούτε το 2017. Να. Αυτό, έλεγαν απλώς, αυτό ισχύει διότι έχουν αντικατασταθεί, αν μου επιτρέπετε, επειδή αναφερθήκατε σε μένα, οι δόσεις πλέον αντί να είναι δόσεις δανειακής βοήθειας, είναι δόσεις επιστροφής κάποιων χρημάτων από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και τις άλλες τράπεζες της Ευρωζώνης και όντως είναι υπό την αίρεση των θεσμών. 600 εκατομμύρια κάθε εξάμηνο. Αυτό συνεφώς... Σε αυτόν τον ώρα φαντάζομαι ότι αναφέρεστε. Ναι. Σωστά. Αυτό δεν υπήρχε το 2017. Άρα αντιλαμβάνεστε ότι η χώρα παραμένει δεσμευμένη υπό βαριές προϋποθέσεις τα επόμενα χρόνια, με περικοπή των συντάξεων, με μείωση του αφορολόγητου, με επιπλέον αύξηση των ασφαλιστικών εισφορών, με υψηλούς δημοσιονομικούς στόχους, με δεσμευμένη τη δημόσια περιουσία, σε καθεστώς ενισχυμένης εποπτείας, υπό όρους και προϋποθέσεις της ρύθμισης του χρέους, χωρίς όμως οι δανειστές να χρειάζεται να δώσουν ένα ευρώ στη χώρα. Σε αυτή την απάντηση. Για να σας πω. Οι δανειστές είναι ικανοποιημένοι. Να σας πω όμως και την πλευρά της κυβέρνησης, κύριε Σταϊκούρη. Η κυβέρνηση λέει προς τη Νέα Δημοκρατία ότι εμείς καταφέραμε και ολοκληρώσαμε με επιτυχία ένα μνημόνιο. Εσείς δεν τα καταφέρατε. Τότε γιατί λοιπόν, αφού τα καταφέραμε, να μην είμαστε οι κατάλληλοι για να οδηγήσουμε τη χώρα πίσω στις αγορές και στην κανονικότητα? Τι απαντάτε σε αυτό? Πρώτα απ' όλα, πάλι θα επικαλεστώ τους Ευρωπαίους εταίρους, που τους επικαλεστήκατε πριν λίγο και εσείς το ερώτημά σας, που ανέφεραν στο παρελθόν ότι αν δεν είχαμε εκλογές τον Ιανουάριο του 2015 και αν δεν ακολουθούνταν η τυχοδιοκτική πολιτική του πρώτου εξαμήνου του 2015, η χώρα θα είχε βγει με καθαρό τρόπο από τα μνημόνια. Έχουμε συνεπώς έκτοτε ένα τρίτο αχρίαστο μνημόνιο που κόστησε η χώρα μέχρι 200 δισεκατομμύρια ευρώ και στους Έλληνες πολίτες 14,5 δισεκατομμύρια ευρώ. Δεύτερη παρατήρηση. Κρίσιμο σημείο είναι τα επιτόκια στα οποία βρίσκεται σήμερα η χώρα. Κύριε Παπαστάθη, εάν τυχόν η χώρα είχε αξιόπιστη κυβέρνηση, εάν τυχόν είχαν αρθεί οι κεφαλαιακοί περιορισμοί που είχαν μπει το 2015, εάν η χώρα συμμετείχε στο πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης, που ήταν ο βασικός στόχος του Πρωθυπουργού πριν από ένα χρόνο, εάν είχαν υλοποιηθεί έγκαιρα διαθεωρητικές αλλαγές και αποκρατικοποιήσεις, εάν είχε υλοποιηθεί η διερρύθμιση το χρέος, τότε σήμερα που μιλάμε, το κόστος δανεισμού θα ήταν ήδη χαμηλότερο και λιγότερο μεταβλητό σε σχέση με αυτό που παρατηρούμε σήμερα. Άρα αντιλαμβάνεστε
ότι αυτή η κυβέρνηση δεν μπορεί να οδηγήσει τη χώρα στην επόμενη μέρα από την έξοδο από την κρίση. Και τρίτο στοιχείο, τρίτο επιχείρημα, ποιο είναι το βασικό σημείο στο οποίο θα πρέπει όλοι να επικεντρωθούμε ως χώρα? Είναι ένα ολιστικό, ρεαλιστικό σχέδιο που θα φέρνει υψηλή και βιώσιμη ανάπτυξη, δημιουργία ποιοτικών θέσεων απασχόλησης και ενίσχυση κοινωνικής συνοχής. Εκ του αποτελέσματος, η σημερινή κυβέρνηση απέτυχε σε αυτά τα τρία στοιχεία. Πάντως, και επικαλούμε, και επικαλούμε και ολοκληρώνω την απάντηση στο ερώτημά μου. Επικαλούμε μόνο την ανάπτυξη. Σας θυμίζω ότι αυτή η κυβέρνηση επέστρεψε την οικονομία στην ύφεση το 2015 και το 2016, μετά από ένα θετικό πρόσημο που είχε το 2014. Απέτυχε κατά 55% στο στόχο για την ανάπτυξη του 2017. Ήδη έχει αναθεωρήσει προς τα κάτω το στόχο για το 2018. Και το 2022 η κυβέρνηση εκτιμά ότι η χώρα θα έχει χαμηλότερο ρυθμό ανάπτυξη από ό,τι φέτος. Άρα, αυτή η κυβέρνηση απέτυχε και συνεπώς δεν μπορεί να πετύχει στο μέλλον υψηλή και διατηρήσιμη ανάπτυξη, που είναι το μεγάλο ζητούμενο για τη χώρα μετά την ολοκλήρωση του τρέχοντος προγράμματος. Πάντως, εκτιμώ, κύριε Σταϊκούρα, ότι αν θέλετε να διαβάζετε σωστά το γιατί οι ξένοι είναι επιφυλακτικοί εναντίον μας και να μας βάζουν, υπογράφουμε το υπερταμείο για 100 χρόνια κτλ., δεν θα πρέπει να μείνουμε στην ανάλυση ότι ο κύριος Τσίπρας τους ενέπαιξε. Τους ενέπαιξαν και άλλοι προηγούμενοι, ο κύριος Σαμαράς που έλεγε για τα μνημόνια και στη συνέχεια τα υιοθέτησε, ο κύριος Παπανδρέου που δεν δέχτηκε να βάλει και τη Νέα Δημοκρατία στο παιχνίδι της στήριξης των μνημονίων για να βγει συντομότατα η Ελλάδα από την κρίση, όπως έκανε η Πορτογαλία και η Κύπρος και η Ιρλανδία. Να μην πάμε παλιότερα στον Γιώργο Παπανδρέου του λεφτά υπάρχουν κτλ. Κτλ. Στον Καραμαλή με τις προσλήψεις και ούτω καθεξής. Εν πάση περιπτώσει, θέλω να πω ότι οι ξένοι καταρχήν δεν πολύ ενδιαφέρονται για το αν είναι ο Μητσοτάκης ή ο Τσίπρας στην ηγεσία, αν είναι ο Καραμανλής ή ο Παπανδρέου ή τα ονόματα ή αν θέλετε οι πολιτικοί σχηματισμοί. Ενδιαφέρονται για μια συνολική πορεία της χώρας και εκεί πέρα νομίζω μια σειρά κυβερνήσεων εμφανίστηκαν όχι και τόσο αξιόπιστες, για να μην πω αναξιόπιστες. Με κορυφαίο αυτήν εδώ, η οποία έκανε αυτά που έκανε και τα θυμόμαστε όλοι γιατί είναι πρόσφατα. Πάντως θα μου επιτρέψει να κάνω πολύ σύντομο σχόλιο, γιατί δεν μου αρέσει να μιλάω για το παρελθόν πολύ, αλλά αν τυχόν ρωτούμε, πολύ ευχαρίστω το παρελθόν. Θα πρέπει να διακρίνουμε τις περιόδους, διότι για παράδειγμα πριν το 2009 κάθε μια έχει τις ιδιαιτερότητες της. Υπήρχε μια συστημική κρίση στην Ευρώπη, στην οποία το χρέος και τα ελλείμματα σε ευρωπαϊκό επίπεδο αυξήθηκαν περισσότερο κατά μέσο όρο από ό,τι στην Ελλάδα. Δεύτερη σύντομη παρατήρηση, εγώ δεν έχω ακούσει Ευρωπαίο αξιωματούχο τα τελευταία χρόνια να αναφέρεται με συγκεκριμένο αριθμό σε κόστος διακυβέρνησης μιας χώρας από μια κυβέρνηση. Είναι αλήθεια, προσφυγικά δεν είναι. Η μοναδική φορά που άκουσα είναι τώρα για το κόστος. Γιατί ήταν το αποκορύφωμα της αναξιοπιστίας ενδεχομένως. Ναι. Και τρίτη παρατήρηση, τρίτη τελευταία παρατήρηση. Η κυβέρνηση το 2012, την οποία είχα την τιμή να υπηρετήσω μέχρι το τέλος, μέχρι τον Ιανουάριο του 2015, παρέλαβε μια οικονομία σε βαθιά ύφεση, περίπου 8% ήταν το καλοκαίρι του 2012, και με πρωτογενές έλλειμμα, διαχρονικό πρόβλημα για τη χώρα, γύρω στο 3%. Και κατάφερε σε 1,5 χρόνο, στο τέλος του 2014, να γυρίσει την οικονομία σε θετικό πρόσημο. Ξέρετε, δεν είναι εύκολο το μείον 7 να το κάνει συν 1 σε 1,5 χρόνο. Και το μείον 15. Να τα κάνει και το μείον 15 να γίνει 7. Μείον 7 δεν ήταν εύκολο. Αλλά ξέρετε κάτι, εκεί είναι σχετικά πιο εύκολο. Γιατί παίρνει τα πρώτα μέτρα λιτότητα. Στη συνέχεια, ήδη ο πολίτης έχει υποστεί περικοπές. Και θέλει πολύ έξυπνο τρόπο με τον οποίο θα κάνει τη δημοσιονομική προσαρμογή. Και εμείς την κάναμε και ως το σκέλος. Και μια και μπήκαμε σε αυτή. Και τελευταία παρατήρηση, μειώσαμε το 2014 για πρώτη και μοναδική φορά μέχρι σήμερα φορολογικούς συντελεστές, που δεν προβλέπονταν στο δεύτερο πρόγραμμα. Γιατί κερδίσαμε βαθμούς ελευθερίας εξαιτίας της αξιοπιστίας και της αποτελεσματικότητας της διακυβέρνησης των. Όντως, όταν η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας σοβαρεύτηκε και έπρεπε να μιλάει για τα προκυκλικά ελλείμματα κτλ., όταν σοβαρεύτηκε, έκανε πάρα πολλά θετικά βήματα. Νομίζω έχει φανεί από τους αριθμούς. Δεν χρειάζεται εμένα για να το πει. Αλλά θέλω να σας ρωτήσω το εξής. Αν μου επιτρέπετε, μόνο μια πρόταση. Γιατί έχει πολύ ενδιαφέρον αυτό. Είπατε κάτι που συνήθως δεν ακούγεται στο δημόσιο διάλογο. Τα προκυκλικά ελλείμματα. Θέλω να σας πω ότι βασικό στοιχείο της επιχειρηματολογίας μας τότε, και θα ήθελα να πιστεύω ότι θα ήταν και της σημερινής κυβέρνησης, είναι ότι σε ευρωπαϊκό επίπεδο υπάρχει ένας όρος που λέει ότι θα πρέπει να αξιολογείται κάθε χώρα ανάλογα με το διαχειριστικό της έλλειμμα ή πλεώνασμα. Τι σημαίνει αυτό? Ανάλογα με το έλλειμμα το οποίο δημιουργείται εξαιτίας των δυσλειτουργιών που έχει η χώρα, όχι εξαιτίας της ύφεσης. Η χώρα, συνεπώς, αν βγάζαμε έξω την επίπτωση της ύφεσης από τα μέτρα λιτότητας, ήταν πρώτη παγκοσμίως σε πρωτογενή πλεονάσματα.
σε διαθεωτικά που έγινε. Το θυμόμαστε, ναι. Και όφυλαν οι Ευρωπαίοι. Το είχατε αυτό, ναι. Αυτό να το συνεκτιμήσουν. Ένα τελευταίο από μένα τουλάχιστον, κύριε Σταϊκούρα. Mm-hmm. Επειδή οι αγορές, όπως έχετε πει και εσείς, το λένε και όλοι γνωρίζετε στην οικονομία, ότι οι αγορές διαβάζουν τα πισωγυρίσματα αρνητικά. Και όταν ακούσουν για κατάργηση κάποιων φορολογικών μέτρων, για κατάργηση ψηφισμένων μέτρων όπως αυτό της περικοπής των συντάξεων ή της μείωσης του αφορολόγητου, κάτι που για κανένας αφορολόγητος και εργαζόμενος δεν αισθάνεται καλά. Αλλά ωστόσο οι αγορές αυτά θέλουν. Εσείς πώς θα πάτε να εφαρμόσετε κάτι τέτοιο με μια καυτή πατάτα που πιθανότατα θα σας πετάξει η σημερινή κυβέρνηση το να βρείτε χρήματα σε αγορές που θα έχουν πάρει φωτιά? Πρώτα απ' όλα οι αγορές, το επαναλαμβάνω γιατί μου το ρωτήσατε και προηγουμένως, αυτό που κοιτάνε είναι την αξιοπιστία και την υλοποίηση των συμφωνημένων. Το κοιτάνε και αυτό, ναι. Η υλοποίηση των συμφωνημένων και όσο έχει να κάνει με τον δημοσιονομικό στόχο. Είναι η ιδιοκτησία της εκάστοτε κυβέρνησης το πώς θα επιτύχει με βιώσιμο τρόπο τους δημοσιονομικούς στόχους. Εμείς πιστεύουμε ότι αν υλοποιήσουμε ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα. Εδώ μπαίνετε στη λογική Κατρούγκαλου για το ασφαλιστικό. Ότι η προσωπική διαφορά μπορούμε να την κόψουμε γιατί πάει καλά το ΕΦΚΑ. Όχι, μισό λεπτό. Εγώ μπαίνω στην εξής λογική. Mm. Πρέπει να πετύχουμε δημοσιονομικούς στόχους. Οι δημοσιονομικοί στόχοι θα πρέπει να επιτευχθούν με βάση τα δεδομένα της οικονομίας. Mm-hmm. Αν συνεπώς η κυβέρνηση, όπως υποστηρίζει μέχρι σήμερα, έχει το περιθώριο, κόβοντας συντάξεις το 19, ταυτόχρονα να πάρει ίσα μέτρα στο σκέλος των δαπανών το 19 και να έχει και δημοσιονομικό περιθώριο ακόμα μεγαλύτερο, άλλα 700 εκατομμύρια για να μειώσει φόρους, τότε με αυτά τα δεδομένα. Εμείς καταθέσαμε μια τροπολογία την οποία δεν ψήφισε η σημερινή κυβέρνηση, λέγοντας ότι δεν πρέπει να μειωθούν οι συντάξεις. Σας θυμίζω δε ότι στο κομμάτι των συντάξεων εμείς δεν τις ψηφίσαμε, τις ψήφισε μόνο η κυβερνητική πλειοψηφία και δεν περιλαμβάνονταν στο τρίτο μνημόνιο. Ήταν το αποτέλεσμα της ανακολουθίας και της αβελτηρίας της σημερινής κυβέρνησης. Άρα, για να μείνω εγώ στον πυρήνα που είναι το πιο σημαντικό, εμείς τι υποστηρίζουμε, σας δίνω και ένα πρόγευμα του τι θα πούμε στη ΔΕΘ. Εμείς υποστηρίζουμε ότι η χώρα πρέπει να προχωρήσει σε στοχευμένη, λελογισμένη μείωση φορολογικών συντελεστών. Υπάρχουν πολύ διαφορετικοί τρόποι να επιτευχθεί αυτό. Με δημοσιονομικά ισοδύναμα, με χρήση δημοσιονομικού περιθωρίου, με πιο εκτεταμένη χρήση ηλεκτρονικών συναλλαγών, με τήρηση των δεσμεύσεων των οροφών δαπανών. Αυτό μπορεί να γίνει άμεσα. Μπορεί να γίνει άμεσα. Αμεσότατα. Mm-hmm. Αμεσότατα, σας θυμίζω ότι κάτι αντίστοιχο κάναμε στο παρελθόν. Στη διαπραγμάτευση με τους δανειστές. Πείτε μας και τα υπόλοιπα. Να υλοποιήσει άμεσα διαθεωτικές αλλαγές στην οικονομία. Και τρίτον, να ενισχύσει τη ρευστότητα στην πραγματική οικονομία. Ξέρετε κάτι, σήμερα που μιλάμε, η σημερινή κυβέρνηση είναι η μοναδική η οποία δεν εφαρμόζει, δεν εκτελεί το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων στο σκέλος των δαπανών. Φέτος, που λέει στο αναπτυξιακό της σχέδιο ότι το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων θα είναι ο βασικός μοχλός διοχέτευσης ρευστότητας στην οικονομία, αυτό το πρόγραμμα είναι λιγότερο από τους στόχους που έχει θέσει η κυβέρνηση, το τονίζω, από τους στόχους της κυβέρνησης κατά 700 εκατομμύρια. Γιατί? Για να δείξει περιπλεώνασμα. Μα αυτό στερεί πόρους από την ανάπτυξη. Όπως και οι πληρωμές των ληξιδόθεων οφειλών του δημοσίου προς τον ιδιωτικό τομέα, που με επιτυχία κάναμε στο παρελθόν. Αν τα υλοποιήσουμε αυτά στους πρώτους 12 μήνες, τότε είμαι απολύτως πεπισμένος ότι μπορούμε να πείσουμε εταίρους και δανειστές ότι σε ένα χρόνο από σήμερα η χώρα μπορεί στο μέλλον να αναπτύσσεται με υψηλότερους ρυθμούς από αυτούς που έχουν συμφωνηθεί σήμερα. Ποιοι είναι οι ρυθμοί που έχουν συμφωνηθεί σήμερα? 1%. Εμείς τι υποστηρίζουμε? Ότι αυτό το 1% τα επόμενα χρόνια μπορεί να είναι υψηλότερο. Μέχρι πόσο? Μέχρι 2%. Γιατί υποστηρίζουμε ότι το 2% είναι εφικτό? Γιατί οι δανειστές στις δικές τους εκθέσεις το 2014 αυτό υποστήριζαν για τη χώρα. Τι μεσολάβησε η διακυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ και ΑΝΕΣ. Και να κλείσουμε με αυτό. Αν συνεπώς εμφανιστούμε αξιόπιστοι και υλοποιήσουμε αυτό το μείγμα πολιτικής και πετύχουμε υψηλότερους ρυθμούς οικονομικής μεγέθυνσης, τότε μπορούμε να ενισχύσουμε την κυρωσιμότητα του χρέους, να μειώσουμε τα πρωτογενή πλεονάσματα μεσομακροπρόθεσμα και έτσι να προχωρήσουμε σε ακόμα μεγαλύτερες μειώσεις φορολογικών συντελεστών και ασφαλιστών υποχρεώσεων. Μάλιστα. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Σταϊκούρα, για την κουβέντα. Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την κουβέντα. Ήταν ο κύριος Χρήστος.